Θα ξεκινήσω με τον Πέτρο γιατί μίλησε με την κυρία Τζιόλα. όπου α, η κυρία Τζιόλα κατέθεσε για πάνω από πέντε ώρε. Είναι ιατροδικαστή τη Μαλένα. Τη Σύριδα, Ήρυ... συγγνώμη. Τη μικρή. Ναι, Είναι προϊσταμένη τη ιατροδικαστική υπηρεσία ε, πατρών. Είναι η γυναίκα η οποία ουσιαστικά έκανε την νεκροψία νεκροτομή στην Ήριδα. Είναι εκείνη η οποία κατέγραψε μια διπλή αιτία θανάτου, την αγενεσία του φλεβόκονβου και το πνευμονικό ίδημα. Κατέθεσε, όπω πολύ σωστά είπε, Ζήνα, για περισσότερε από πέντε ώρε εχθέ των ανθρωποκτονιών στην Πάτρα. Ενκρυπτό -ε η κατάθεσή τη, δηλαδή η κυρία Τσιόλα δεν μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο τη πόλη. Ήταν πολύ διεξοδική η κατάθεση και πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει οι οποίε τέθηκαν στην κυρία Τσιόλα και σύμφωνα με πληροφορίε τη ε εκπομπή και δικέ μου προσωπικά, μετά και από αυτή την κατάθεση να μπορούμε να πούμε ότι ερήφθη ο κύβο. Ερήφθη ο κύβο, συμπληρώθηκε το πάζλ από το τι ακριβώς κατέληξε η μικρή Ήρυδα. Ήταν κομβική και είναι κομβική η κατάθεση της κυρίας Σιόλα. Και μπορούμε να πούμε έτσι, γιατί η κατάθεση φυσικά είναι μυστική και δεν θέλουμε εμείς να πανερώσουμε κάτι το οποίο ενδεχομένως να ενοχλήσει του ερευνητέ τη υπόθεση, αλλά εγώ θα εστιάσω σε δύο συγκεκριμένα σημεία, τα οποία τα είχαμε θίξει και μέσω τη εκπομπή. Ουσιαστικά η κυρία Τσιόλα, μέσω δύο επιστολών, τι οποίε είχε στείλει στι αγγελικέ και στι ανακριτικέ αρχέ, την 1η Απριλίου και στι 11 Απριλίου, είχε καταδείξει και είχε μιλήσει για εγκληματική ενέργεια. Είχε επίση πει κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι η αγενεσία φλεβόκομβου, αυτό το οποίο διέγνωσε η κυρία Μιτσέλου, αποτελεί έβριμα, αλλά ουχή αιτία θανάτου. Είμαστε λοιπόν σε θέση να πούμε σήμερα ότι η κυρία Τσιόλα ενώπιον των ερευνητών του ανθρωποκτονιών κατέθεσε νέα στοιχεία συγκλονιστικά τα οποία συνοδεύουν τον θάνατο της Ιρίδας, αξιολόγησε εκ νέου όλα τα ευρήματα και απαλλαγμένη από το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί πλέον ο γονιδιακός έλεγχος, ο οποίος δεν έχει δείξει κάτι, μπόρεσε και είπε όλη την αλήθεια. Αυτό το οποίο θα δούμε λοιπόν να συμβαίνει μπροστά μας τις επόμενες ημέρες θα είναι νέες διώξεις, απαγγελία νέων κατηγοριών και φυσικά μια κατηγορούμενη και ενδεχομένως και άλλα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να απολογηθούν για την ασφυξία την οποία προκάλεσαν και στη Μαλένα και στην Ήρυδα.